Πάμε να συναντήσουμε και πάλι την Αδαμαντία Ελιόλιου, καθώς στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας Αδαμαντία. Επισκέφθηκε την φρεγάτα Ψαρά, η οποία πρόκειται να αποπλεύσει για να συμμετάσχει στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Και έχει ήδη αποπλέψει, Λίνα, από τον ναύσταθμο Σαλαμίνας η φρεγάτα Ψαρά. Θα κατευθυνθεί προς την Κρήτη για νεφοδιασμό. Στη συνέχεια, το πιθανότερο αύριο είναι να περάσει το Σουέζ και γύρω στις 25 Ιουνίου θα βρίσκεται στο Τσιμπούτι. Στη συνέχεια, στην Ερυθρά Θάλασσα, συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες, παρέχοντας προστασία όπως και ασφάλεια και συνοδεύοντας εμπορικά πλοία για την ασφάλειά τους από τις απειλές των Χούθη που βρίσκονται στην περιοχή. Να πούμε ότι έχει πλήρωμα 195 άνδρες και γυναίκες, ότι έχουν γίνει οι απαιτούμενες δοκιμές, είναι επιχειρησιακά έτοιμοι, μάλιστα διαθέτει ένα σύστημα μεγαλύτερης εμβέλειας αντιδρόουν από αυτό που διέθετε η φρεγάτα Ήδρα. Είναι η δεύτερη φρεγάτα που συμμετέχει στην συγκεκριμένη πολεμική ουσιαστικά αποστολή. Βρέθηκε σήμερα, όπως πολύ σωστά είπε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό του ναυτικού, τον αρχηγό του στόλου και ενημερώθηκαν από τον κυβερνήτη της φρεγάτας, τονίζοντας βέβαια τη σημασία της αποστολής για το εθνικό συμφέρον. Και να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σήμερα φεύγετε, αναλαμβάνετε το έργο της φρεγάτας Ήδρα. Θα παρέχετε συνοδεία στο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου, του πλανήτη. Με την παρουσία σας εκεί υπογραμμίζετε το ρόλο της πατρίδας μας σαν παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας. Έχω εξηγήσει επανειλημμένα εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στην ελληνική κοινωνία ότι η αποστολή σας δεν είναι αποστολή κρουαζιέρας. Είναι αποστολή στην οποία εκτίθεστε η καθεμιά και ο καθένας από εσάς σε κίνδυνο.